Καλημέρα και καλησπέρα αγάπες μου, τι μου κάνετε, είμαι η Μαρινέα Στραφιμίδου και σήμερα όπως πάντα θα κάνουμε και την ε, κάρτα της ημέρας που είναι ο της Φωτιάς, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε καλά, με καλό καιρό ε, και με αγάπη και με υγεία παιδιά γιατί τόσα που διαβάζουμε ξαφνικά... Δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Ή καταλαβαίνω, αλλά δεν θέλω να το καταλάβω. Πάμε λοιπόν εδώ στα δικά μα που έχουμε τον υπότιτλο της φωτιά, που είναι παθιασμένο, περιπετειώδη, σίγουρο και ανήσυχο. Μα λέει ότι ένα ξαφνικό συμβάν απαιτεί άμεση προσοχή. Ο χρόνο που έχουμε είναι σημαντικό. Δεν πρέπει να τον ξοδεύουμε σε άσχετε καταστάσει. Ε, η προσοχή μα, βέβαια, θα είναι ε, στραμμένη. Και έτσι πρέπει να είναι και όχι παρορμητικά ε, να σκεφτόμαστε και προσεκτικά τα πράγματα που θα γίνονται. Υπάρχει και ένας χρόνος του Σύχθης ε, που εκεί λίγο μας τα χαλάει, ειδικά με τις σχέσεις. Ε, ένας χρόνος σε αυτό το ζώδιο που ε, έχει λίγο... Ανακατα... ανακατατάξεις και αναταράξεις θα έλεγα ε, θα μείνει δυο χρόνια σας το λέω έτσι να, να το ξέρετε προς πίσω προς πίσω αλλά χοντρικά εκεί οπότε ε, να είστε έτοιμοι ε, για πράγματα που ίσως συμβούν ε, όχι για όλους βέβαια αλλά για αρκετούς έτσι θα υπάρχει ένα κλίμα αβεβαιότητας και κυρίως στις σχέσεις ε, των ανθρώπων μεταξύ. Θα δούμε. Θα δούμε. Δεν θα πούμε άλλα τώρα. Θα δούμε. Έχετε το υπόψη σας, εγώ σας το λέω. Και πάμε να δούμε και την άλλη καρτούλα. Εδώ λοιπόν η άλλη μας καρτούλα μας λέει ότι έχουμε νέα ξεκινήματα με το σπόρο. Ε, φροντίδα, ευημερία, σχέδια που είναι σε αναμονή. Ε, νέες εμπειρίες θα έχουμε. Ευτυχία για πάρα πολλούς από εμά, Γνωριμίες. Λοιπόν, νομίζω ότι ο σπόρος εφητεύτηκε καλά. Ε, κάντε μου όμως λίγο υπομονή με όλα αυτά που είπαμε, εκεί στον χρόνο στο, στους Οπότε, ε, μπορείτε να κάνετε τώρα κάποια ξεκινήματα, με, ε, χωρίς βιασύνη, με προσεκτικά βήματα. Γιατί διάφορα γεγονότα μπορεί να είναι από πίσω και να μας ε, χτυπάνε την πλάτη, ότι να είμαστε κι εμείς εδώ. Εδώ θέλω να πω ότι η καρτούλα θα ανέβει και στο YouTube να κάνετε ε, μια εγγραφή, να γίνουμε πολύ. Με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό το ότι βλέπω ότι ε, ανταποκρίνομαι στα δικά σας ε, θέματα. Και κάτι βάζω και εγώ το χεράκι μου εκεί. Και βέβαια έχουμε και τα δωρεάν ρεξίματα. Μπείτε να δείτε ποιοι κερδίσατε. Πολλά φιλάκια από μένα.